Βάνη. Ο επόμενος διαγωνιζόμενος είναι ένας πολύ νεαρός κύριος. Μόλις 15 ετών, ο Δημήτρης Γιώνης διαγωνίζεται στη δεξιοτεχνία μουσικού οργάνου. Μας βάραγε, μας κόλλαγε συνεχώς, αλλά τελικά μπορέσαμε να το καταλάβουμε. Δημήτρης Γιώνης. Τις αποκριές, είχε ντυθεί και ωραία κοπέλα, του κάνανε καμάκι και έπιασε και αγόρια κιόλα. Φωνάζουμε στους καθηγητές, ρίχνουμε κάτω τα θρανία, κάνει έτσι πίσω την καρέκλα, πέφτει κάτω. Βασικά εντάξει, να... δεν κρατιέται ακόμα, για να μπει λογοκρισία δεν το λέμε. Το φαντάζομαι σε αυτή τη διάρκεια της εθνικής οδού να ανοίγει το πρόγραμμα και μετά να βγαίνουν οι κοπέλες και να τις παίρνει και αυτές μαζί του. Καλτσούλα, ταμτάκος, βρωμιά. Έλα, κάνε κεφαλιά. Μπουζούκι και ουίσκι ή αλλιώς το σόλο του σπόρου του Γιάννη Σταματίου, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Έμαθα ότι σπόρο αποκαλούσε ο Μανώλης Σιώτης τον Γιάννη Σταματίου. Ένας μικρός σπόρος απόψε μαζί μας, ο Δημήτρης Γιώνης, διαγωνίζεται στη δεξιοτεχνία μουσικού οργάνου μπουζούκι. Έρχομαι, Δημήτρη. Χρειάζεται λίγο χρόνο για να περπατήσω. Από εδώ, τσικλιντάν. Και είμαι εδώ, δίπλα σου. Ωραία. Μπράβο,
ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Μικρός με το μπουζούκι και τα κατάφερες μια χαρά. Ευχαριστώ. Από πόσο χρονών παίζεις? Παίζω από 12 χρονών. Παίζεις από 12 χρονών. Αγαπάς πολύ το μπουζούκι? Αυτό θέλεις να κάνεις, δηλαδή όταν μεγαλώσεις περισσότερο? Ναι, ναι, αυτό. Είσαι σίγουρος? Οπωσδήποτε. Σου άρεσε έτσι πώς σε συνόδευσε η ορχήστρα μας? Καταπληκτικά. Ωραία, ήταν όλα. Καταπληκτικά. Λοιπόν, επειδή σε βλέπω λίγο ντροπαλό, βρε Δημήτρη, και ανησυχώ. Δεν είμαι πολύ ντροπαλός. Δεν είσαι πολύ ντροπαλός, σίγουρα. Εγώ θέλω να σου δώσω λίγο χρόνο. Θα δούμε μερικές διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη και τη βαθμολογία του. Είμαι πολύ ικανοποιημένη τη βαθμολογία. Ομολόγω πως δεν τον περίμενα. Ευχαριστώ πολύ την Διοικητική Επιτροπή και υπόσχομαι πως θα ακούσω τις συμβουλές τους. Επιστροφή στο στούντιο, παρέα με τον φίλο μου Δημήτρη, που είναι έτοιμος να ακούσει τη βαθμολογία του. Πριν δεν μου μιλούσες πολύ. Θες να πεις κάτι τώρα? Όχι, δεν θες να πεις τίποτα, θες να ακούσεις μόνο. Ό,τι προκύψει, ναι. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κοντολάζο. Συγχαρητήρια από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το νεαρό της ηλικίας σου. Ευχαριστώ. Που διάλεξες να μάθεις μπουζούκι. Είναι το αγαπημένο όργανο των Ελλήνων. Φρόντισε να το τιμήσεις. Αλλά για να το τιμήσεις πρέπει να το μάθεις πολύ καλά. Γιατί μπουζούκι παίζουν πάρα πολύ. Έχω παίξει με πολύ μεγάλους μπουζουξίδες. Αλλά αυτός που μου έμεινε στα αυτιά μου ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έτσι. Και στα μελωδικά κομμάτια και στα γρήγορα κομμάτια. Έπαιζε καταπληκτικά. Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατήρησα ήταν ότι έπαιξες πάρα πολύ ωραία, αλλά φρόντισε, αν και είσαι μικρός, κακώς σου κάνω σαν παρατήρηση, ας πούμε, πιο καθαρές τις νότες, πιο καμπανάτες που λέμε, έτσι. Και νομίζω ότι ο δρόμος είναι μπροστά σου, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Θα τα πας καλά, φαίνεσαι καλό παιδί. Πόσο καιρό παίζεις? 3 χρόνια. 3 χρόνια μόνο, μπράβο σου. Και τι μουσικές ακούς? Ακούω ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά μόνο. Μόνο εκεί βρίσκεις καλό μπουζούκι, κακά τα ψέματα. Γιατί τώρα το μπουζούκι το έχουμε λίγο για, ξέρεις, συνοδευτικό. Μπράβο, θα σου βάλω 9. Πολύ ωραία. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Τώρα πια το μπουζούκι παίζει pop. Όχι, δεν είναι pop, αλλά είναι για χρώμα περισσότερο και όχι πρωταρχικό ρόλο. Πώς το είχε πει η Μπέλου όταν το γούστιζε η Μπέγικο του Σαββόπουλου, ότι μπράβο, ρε Διονύση, με κάνεις και εμένα να πω pop. να σου πω από την αρχή το βαθμό, 9. Και να σου πω επίσης ότι αυτό θα πει εξαιρετικό μουσικό οργάνο. Σε συνδυασμό εδώ και με το 15χρονο, πια δεν είναι δεξιοτεχνία, εδώ είναι θαύμα. Είσαι όντως παιδί θαύμα. Πες μου όμως ποιος μπουζουξής είναι το είδωλό σου. Δεν είναι μόνο ένας. Να πω μερικά ονόματα. Είναι Γιάννη Σταματίου, Δημήτρη Στεργίου Μπέμπης. Και τον Μπέμπη. Ο Λεμονόπουλος. Ο Χάρης Λεμονόπουλος. Ο Τατασόπουλος, ο Τσιμπίδης. Τατασόπουλος ο μπαμπάς ή ο γιος? Ο μπαμπάς μου. Γιατί και ο γιος είναι πολύ. Εδώ μιλάμε για την ιστορία, κανονικά. Τον Μπέμπη ξέρει, τον Σπόδο ξέρει, τον Τατασόπουλο. Για λέγε. Και μετά Ζαμπέτας, οπωσδήποτε. Παπαγιωάννου, Τσιτσάνης. Χιώτη, δεν. Χιώτη, ξέχασα τον καλύτερο. Δεν διαφωνεί είναι... με την λακτινοποίηση του Εμπέτη. Ο Χιώτη είναι. Αυτό που λε. Το ήχο εδώ παίζει. Ήταν ο τέλειο. Όχι, αλλά από ό,τι γνώση έχω από το τετράχορδο δεν μπορώ να παίξω. Έτσι, έτσι, ρωτάω απλώ. Τι να σου πω, δεν έχω τρίχορδο σπίτι μου απλώ. Θε να γράψει και τραγούδια. Ναι. Θα σου λέω να γράψει. Και στο εύχομαι να γράψει. Και να σου πω ότι για κάποιο λόγο. Μου θυμίζεις λίγο το Χρήστο Νικολόπουλο, στο ύφος όταν παίζεις. Όχι στο ύφος, στο παικτικό. Στο ύφος του προσώπου, του κεφαλιού, για κάποιες παλιές ταινίες με τον Κοζατζίδη που εμφανίζεται. Τέλος πάντων, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βύση, πες μου Δημήτρη, πριν 3 χρόνια πες ξεκίνησες, μετά ασφαλώς φαντάζομαι κανένας. Ναι, ναι. Ιδιαίτερο ή σε κάποιο δύο? Σε οδείο. Και συνεχίζεις. Ναι, ναι. Ωραία. Έχεις ταλέντο. Το ξέρεις, θα σου το έχει πει και ο δάσκαλός και ο κόσμος που σ' ακούει. Παίζεις πολύ όμορφα. Ευχαριστώ. Και έχεις φτάσει να παίζεις ταχύτητες πολύ γρήγορες. Συμφωνώ με τον Δημήτρη που είπε ότι κάποιες σου νότες δεν ήταν τόσο καθαρές και αυτό πρέπει να φροντίζεις. Και να μην είναι πνιχτός ο ήχος.
Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο το όργανο. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσεις τη μελέτη σου, έτσι. Και είμαι σίγουρη ότι είσαι μελετηρό παιδί και έτσι διαβάζεις και πολύ μεθοδικά. Μου μοιάζεις έτσι να είσαι σαν μαθητής. Και χαίρομαι που διάλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί μ' άρεσε που υπήρχε μελωδία σε αυτό το τραγούδι και δεν ήταν απλώς φιωριτούρες και τα διάφορα έτσι, στολίδια του Μποζουκιού, που είναι πιο πολύ έτσι, διακοσμητικά παρά ουσίας πράγματα. 9 από μένα και καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Διαμάντη. Εγώ θα σου βάλω 10, δεν το συζητάω, και θα σου βάλω και 3 τόνους. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί... Μπράβο, Λίτσα. Ναι, ναι, με το του Γιάννη του Σταματίου αυτό το σόλο το ξέρω, γιατί έχω δουλέψει μαζί του. Για το Λεμονόπουλο που είπες που δεν ζει πια. Πρωτοείπα 14 χρονών τις συνευχές και έπαιζε ο Μητσάκης το πρώτο σόλο και τις ανταποκρίσεις έκανε ο Λεμονόπουλος. Άρα τον έχω ζήσει κι αυτόν. Και για τον Μανώλη Χιώτη, όταν δούλευα μαζί του, τον είχα παρακαλέσει να πηγαίνω στο σπίτι του να παρακολουθώ τη μελέτη που έκανε, που μελετούσε από τις 11 μέχρι τις 12.30 κάθε μέρα πρωί. Ξεκινούσε από το βιολί, έπαιζε μετά κιθάρα και μετά κατέληγε στο μπουζούκι. Κάθε μέρα μελετούσε μια μισή ώρα. Να προσέξεις λιγάκι την πένα σου, να κουνάς μόνο καρπό. Αυτό τα έχω μάθει από τον Μανώλη το Χιώτη, γιατί ρώταγα για να τα μάθω. Να μελετάς και χίλια μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κύριε Μπονάτσο. 10 με τόνο, γιατί αυτό θα πει δεξιοτεχνία μουζικιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Από εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Μια χαρά. Λοιπόν, είδατε τον Δημήτρη, είδατε και τους διαγωνιζόμενους σήμερα. Μπορείτε να τους βαθμολογήσετε και εσείς από το σπίτι σας. Τηλεφωνήστε στο 901-123.